Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Όλη η αλήθεια για την φωτιά στη Ρόδο που σας λένε ότι είναι υποέλεγχο, όλα αυτά τα βοθροκάναλα και οι άχρηστοι της κοινότητας στη Ρόδο και οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι και όλοι τους, γιατί όλοι πρέπει να πάνε να κρεμαστούν πραγματικά, μας λένε «Α, σας φέραμε 16 αεροπλάνα σας φέρνουμε και 149 πυροσβεστικά, όπως λένε, και άλλους τόσους πυροσβέστες». Και τους Δίας τι να τους κάνουμε? Να τους βράσουμε τους Δίας που μας διώχνουν εκεί πέρα. Είμαστε εθελοντές 7 μέρες, είναι η 7η μέρα που καίει η φωτιά εκεί πάνω. Τη μισή Ρόδο έχει κάψει και το μόνο που κάνουν είναι να μας λένε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια εθελοντές μέσα από τα γραφειάκια τους και τα ξενοδοχεία τους και τα δημαρχεία τους. Θέλετε να μας κάψετε όλους, έχετε κάψει ξενοδοχεία, έχετε κάψει τα δάση μας, έχετε κάψει ζώα, έχετε κάψει τις περιουσίες των ανθρώπων και δεν κάνετε τίποτα. Δεν σηκώνετε αεροπλάνα όλη την ημέρα που αποκλείεται με το λίγο αεράκι να μην μπορεί να σηκωθεί ένα αεροπλάνο πόση τόνη. Δεν ξέρω, δεν έχετε καύσιμα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Τα έχετε παρκαρισμένα και τα βλέπουμε στο αεροδρόμιο και δεν κάνετε κίνηση να μας βοηθήσετε. Οι πυροσβέστες δεν κοντεύουν εκεί πέρα να μας βοηθήσουν. Το μόνο που κάνουν είναι με το που σβήσουν κάποιες εστίες οι δικοί μας, οι εθελοντές, είναι να πάνε κοντά και τα έχουμε δει σε βίντεο, παιδιά. Τα έχουμε δει, κυκλοφορούν σε όλο το διαδίκτυο. Με το που δουν ότι έχουν σβήσει κάποιες εστίες, τρέχουν με τα πυροσβεστικά να πάρουν τα εύσημα. Τα εύσημα όλοι οι πυροσβέστες, ότι ναι, βοηθήσαμε και τις σβήσαμε. Τίποτα δεν κάνετε, τίποτα. Μας αφήνετε στο έλεος του Θεού και δεν κάνετε τίποτα. Έρχονται άνθρωποι από την Αθήνα με τρόφιμα και να μαγειρέψουν, να βοηθήσουν τους ανθρώπους εδώ πέρα που έχουν ανάγκη και όλοι αυτοί της κοινότητας δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Ο κ. Καμπουράκης δεν ήταν για να εκλεγεί. Γελάω γιατί είναι γελίος ο άνθρωπος, πραγματικά είναι γελίος. Είχε φτιάξει βανάκια και τα είχε μοιρασμένα σε όλη τη Ρόδο, στο Μαντράκι και στο κέντρο, ξέρετε τώρα. Και μοίραζε παγωτά για να δροσίσει το κόσμο, Γλυκούλης, για να τον ψηφίσουμε δηλαδή. Ξόδευε δηλαδή, έκανε έρεε το χρήμα τότε, καταλαβαίνετε τι λέω. Και τώρα δεν βάζουμε ούτε καύσιμο στα αεροπλάνα για να βοηθήσουμε για να σβήσουν οι φωτιές, δεν κάνουμε τίποτα, δεν φέρνουμε απ' έξω από το εξωτερικό τα πυροσβεστικά οχήματα και τους πυροσβέστες, οι οποίοι οι δικοί μας οι πυροσβέστες τους έχουν και κάθονται στην παραλία και να μην βοηθήσουν, που έχουν έρθει άνθρωποι με κοντέινερ που ξέρουν πώς να το κάνουν, δεν θέλουν να βοηθήσουν προφανώς και μας φέρανε, όσους είπανε, μπάτσους, 100 σταριά, 150 άτομα. Και ρωτώ τώρα, οι μπάτσοι τι θα κάνουν ακριβώς, γιατί ούτε φωτιές σβήνουνε, τίποτα. Ξέρετε τι κάνουν? Απλά απομακρύνουν τους εθελοντές που πάνε και σβήνουν τόσες μέρες που οι άνθρωποι αυτοί δεν κοιμούνται, πηγαίνουν σε ρί όλη μέρα και σβήνουν φωτιές και πηγαίνουν τρόφιμα που μαζεύουμε εμείς στο σχολείο, τα πηγαίνουν πάνω στα χωριά που έχουν πρόβλημα και δεν έχουν νερό, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν φάρμακα, δεν έχουν τίποτα και το μόνο που κάνουν είναι να μας λένε ευχαριστώ. Το ευχαριστώ να το βάλετε στον κόλο σας. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για τα βοθροκάναλα, τα οποία σας βγάζουν έξω μια εικόνα ότι εμείς είμαστε μια χαρά. Ότι εμείς αυτή τη στιγμή όλα είναι υπό έλεγχο. Έχουμε αέρα, η φωτιά γυρνάει και πάει σε όλα τα χωριά, μας καίει σιγά, αργά και βασανιστικά. Τα βοθροκάναλα που λέτε, εκτός το ότι μας λένε σε εσάς ψέματα ότι είμαστε όλα υπό έλεγχο, τα οποία βγάζουν δικούς μας μέσα από τα δημαρχεία και λένε ότι όλα είναι υπό έλεγχο, ενώ εκείνη την ώρα, ας πούμε, προχθές βγάλανε για τα Μάσαρη ότι όλα είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχει φωτιά, οι άνθρωποι καίγονταν, είχαν κενώσει το χωριό τους. Και που λέτε τους δημοσιογράφους έξω από το σχολείο που τραβούσαν και τους λέμε, πού ήσασταν τόσες μέρες που καιγόμασταν, πού ήσασταν να τα βγάλετε στα κανάλια να έρθουν πιο γρήγορα ενισχύσεις, σε εισαγωγικά, γιατί και που ήρθανε άδικα. Και ξέρετε τι μας απάντησαν? Να πάμε να γαμηθούμε. Καταλάβατε, αυτή είναι η παιδεία τους, αυτή είναι, να μας λένε να πάμε να γαμηθούμε την ώρα που καιγόμαστε. Αυτά έχω να πω και θα ήθελα να δω πάρα πολύ όλους αυτούς που κάνανε τις προεκλογικές τους εκστρατείες τα προηγούμενα χρόνια, τι θα κάνουν τώρα, γιατί όλοι λέμε για το Μητσοτάκη, αλλά γιατί να τα ακούει μόνο ο Μητσοτάκης στο κάτω-κάτω? Η τοπική κοινωνία τι θα κάνει, να μην ακούσει κάτι? Να τους λέμε μπράβο ή ευχαριστώ? Γιατί οι πρώτοι είναι που δεν βοηθάνε. Αυτοί θα έπρεπε να πάρουν το Μητσοτάκη και να του πούνε, ξέρεις, χρειαζόμαστε βοήθεια τώρα, χθες.
αλλά δεν το κάνουν. Γιατί έχουν συμφέροντα. Γιατί θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρες εκεί πέρα και δεν θα τους αφήσουμε να το κάνουν. Ευχαριστώ, διαδώστε το. Μπας και σωθούμε. Γιατί από τα μέσα και από την τηλεόραση δεν νομίζω ότι θα κάνουμε μεγάλα πράγματα. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.